Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης κατατέθηκε κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας και αφορά την επέκταση κρυπηδωμάτων και του προσύνεμου μόλου στην Ιχθυόσκαλα Καβάλας. Πρόκειται για δύο έργα ύψους 750.000 ευρώ και 200.000 ευρώ. Ο χρόνος αποπεράτωσης των έργων είναι στους 36 μήνες. Η υπηρεσία όμως συγκεκριμένη, σε συνεργασία φυσικά και με τον οργανισμό Λιμένα Καβάλας, καταθέσαμε ένα σχέδιο προγραμματικής σύμβασης εχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα, που αφορά, κύριε Κομινίκη και κύριε Ταραπατζή, δύο μελέτες. Η πρώτη μελέτη αφορά την επέκταση των κρυπηδωμάτων και του προσύνεμου μόλου στην Ιχθυόσκαλα της Καβάλας, προϋπολογισμού περίπου 750.000 ευρώ, τα οποία αυτά τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και η δεύτερη μελέτη αφορά την διαπλάτηση και την επέκταση του υπήνεμου μόλου και καθώς τη δημιουργία νέου φάρου στο λιμάνι της Καβάλας. Είναι δύο μελέτες πάρα πολύ σημαντικές και νομίζω ότι σήμερα η Καβάλα πραγματικά πρέπει να αισθάνεται δικαιωμένη ότι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε αυτήν εδώ την πόλη, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά και η προηγούμενη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, αλλά και η σημερινή, αλλά και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκπονεί δύο σημαντικές μελέτες που θα αλλάξουν την εικόνα και τον αναψυχιακό χαρακτήρα του λιμανιού της Καβάλας. Το είδαμε με την επέκταση του προσύνεμου μόλου και την κατασκευή με τις πλωτές εξέδρες ότι άλλαξε η φυσιογνωμία του λιμανιού της Καβάλας. Αν ολοκληρωθούν και αυτά τα δύο μεγάλα έργα, η επέκταση του υπήνεμου μόλου και η επέκταση των κρυπηδωμάτων και του προσύνεμου μόλου στην Ιχθυόσκαλα, θα αλλάξει η φυσιογνωμία και θα αποτελέσει πραγματικά ένα καθαρό λιμάνι, ένας χώρος γιώτη, όχι μόνο για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά νομίζω και για την Βαλκανική ενδοχώρα. Μάλιστα. Είναι ένα σημαντικό έργο, το οποίο μάλιστα εδώ πρέπει να πούμε ότι η Περιφερειακή Ένωση Καβάλας, γιατί μέσω της Διεύθυνσης Εθνικών Υπηρεσιών, κύριε Κομινέ και κύριε Ταραπατζή, διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο και θα εκπονήσει όλες τις μελέτες που αφοράνε τις γεωτεχνικές, τη μελέτη λιμενικών έργων, τα ηλεκτρολογικά, δηλαδή θα υπάρξει επίσης φωτισμός, ύδρευση και πυρόζευση στο νέο προσύνεμο μόλου που θα δημιουργηθεί στην Ιχθυόσκαλα. Και όλα αυτά, όπως σας είπα, προϋπολογισμό, η πρώτη μελέτη 750.000 ευρώ και η δεύτερη 300.000 ευρώ, με ένα ορίζοντα αποπεράτωσης περίπου 36 μήνες. Άρα θα μεγαλώσει και η Ιχθυόσκαλα, όπως καταλαβαίνουμε, θα γίνει πιο σύγχρονο και θα μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερα σκάφη. Ακριβώς. Ήδη με τις πρωτές εξέδρες πια δεν επαρκούν. Έχουμε μεγάλη ζήτηση και όχι μόνο από Έλληνες αλλά και από ξένους. Και με την επέκταση του προσύνου μόλου και του κρυπηδωμάτου στην Ιχθυόσκαλα θα δώσουμε ακόμα μεγαλύτερο αέρα μέσα εισαγωγικά για το λιμάνι της Καβάλας. Όπως επίσης είναι και πολύ σημαντικό η επέκταση του υπήνυμου μόλου. Είναι εκεί δηλαδή που βρίσκεται σήμερα το παλιό ΝΟΚ που ήταν ο ναυτικός όμιλος, σήμερα που είναι δύο καφετέριες, και η δημιουργία των ηλεκτρολογικών, δηλαδή φωτισμός και καθώς επίσης και η δημιουργία του νέου φάρου, θα αλλάξει την φυσιογνωμία και νομίζω ότι αυτά τα αναπτυξιακά έργα χρειάζονται την στήριξη όλων των κατοίκων της Καβάλας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό το λόγο και η Περιφέρεια, πάντα φυσικά στη συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας, αναλαμβάνει ακόμα ένα μεγάλο έργο.